καθημερινότητα που αντιμετωπίζετε είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολη. Ωστόσο, υπάρχουν μηνύματα αισιοδοξίας για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του Γιώργου Αλβέρτη. Είναι καλύτερα. Έχουν γίνει βήματα. Στα 6 χρόνια έχουν γίνει βήματα. Αλλά πολύ αργά και μικρά βήματα, θα έλεγα. Και η επιστήμη σε τέτοιες περιπτώσεις λέει ότι είναι ό,τι καταφέρει στα 2-3, το πολύ 4 πρώτα χρόνια. Η εξέλιξη δηλαδή και η αποκατάσταση, οι μεγάλες διαφορές φαίνονται τα πρώτα χρόνια. Πλέον μιλάμε για 6,5 χρόνια. Θεωρώ ότι τώρα επιδιώκουμε την συντήρηση στο επίπεδο που έχουμε και έχει καταφέρει ο άντρας μου να φτάσει. Να σας πω, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν τον αφήσει σε ένα καναπέ και δεν έχει ερεθίσματα, εκεί που ίσως είναι σε αυτό το επίπεδο, θα φθίνει. Και η καθημερινή μας προσπάθεια είναι να διατηρήσουμε το επίπεδο το οποίο έχουμε, στο οποίο έχουμε φτάσει. Και αυτό θέλει και πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Και μέσα σε όλη αυτή την πολύ δύσκολη πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζετε τα τελευταία 6 χρόνια, έχετε και μία απώλεια. Μία απώλεια η οποία κοστίζει, και αναφέρομαι βεβαίως στο χαμό του Μιλτιάδη Έβερτ. Τι να πω. Εγώ δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Για μένα είναι σαν να υπάρχει. Πραγματικά δεν το σκέφτομαι σαν να έχει ζήσει. Το έχω βάλει κάτω από το χαλί προς το παρόν. Και κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσω και αυτό. Ξέρετε, μέναμε μαζί και τα τελευταία 4-5 χρόνια εδώ. Και ήμασταν πολύ δεμένοι. Εντάξει, όπως ο καθένας χάνει τον πατέρα του. Και να σας πω, τον έχασα και κάπως νέο. Δηλαδή ήταν 72 χρονών. Ούτε νέος, αλλά στην εποχή μας έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είσαι 85 και ξαναπαντρεύεσαι. Πώς να σας πω, ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου. Υπερβάλλω λίγο, αλλά ξέρετε τι λέω. Εντάξει, σε αυτό το σημείο, μιας και το θίξατε αυτό το θέμα, θέλω να μου επιτρέψετε μέσα από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω πραγματικά έναν και αν μπορούσα κατηδίαν, και όλους όσους μαζί τίμησαν σε αυτή τη μακροχρόνια διαδρομή τον πατέρα μου. Υπήρχαν άνθρωποι που τον αγαπήσανε πολύ, τον πιστέψανε πάρα πολύ, του σταθήκανε πάρα πολύ. Εγώ λόγω της ενασχόλησής μου στον Δήμο άκουγα πραγματικά καθημερινά τα καλύτερα και τα άκουγα πηγαία και αυθόρμητα. Τι κάνει ο πατέρας σας, να τον έχει καλά ο Θεός τον πατέρα σας, τι κάνει ο Χοντρούλης, τι κάνει ο Μπουλντόζας, τι κάνει... Δηλαδή, αγαπήθηκε πολύ ο πατέρας μου και αγαπήθηκε ουσιαστικά, όχι σαν πολιτικός και μόνο, αλλά πραγματικά σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Και θεωρώ ότι δεν απογοήτευσε τους ανθρώπους που πιστέψανε σε αυτόν. Νομίζω ότι όσοι πιστέψαν σε αυτόν, και το διαπιστώνω τώρα και μετά την απώλεια, είναι περήφανοι που πιστέψανε σε αυτόν. Και για μένα είναι μια τεράστια ικανοποίηση. Τεράστια ικανοποίηση. Και για όλη την οικογένεια. Και φαντάζομαι και αργότερα και για τον εγγονό του, όταν συνειδητοποιήσει. Γεώργιος Μιλτιάδης είναι. Βασικά Γιώργο τον φωνάζουμε. Γιώργος και ο σύζυγος, Γιώργος και ο μικρός. Κυρία Βέρτη, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνάντηση και για αυτή την κουβέντα που κάναμε, και νομίζω ότι ήταν ένα μάθημα ζωής.
Και γι' αυτό το λόγο συναντηθήκαμε και νομίζω ότι αυτοί που έπρεπε να πάρουν τα μηνύματα τα έλαβαν. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε, γιατί πραγματικά θέλω να εστιάσουμε στα μηνύματα, ούτε στο δράμα το δικό μου, ούτε, δηλαδή δεν θέλω να δραματοποιήσουμε κάποια κατάσταση, θέλω πραγματικά στο πλαίσιο που μπορώ να περάσω κάποια μηνύματα και ή δυνατόν να φέρω κάποιο αποτέλεσμα ή να βάλω έστω ένα μικρό λιθαράκι. Πραγματικά σας ευχαριστώ.